Λοιπόν. Λοιπόν, και οι δύο ομιλίες εμένα με βοήθησαν, δηλαδή ενίσχυσαν αυτό που θέλω να σας πω. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν μπορείτε να σταματήσετε την τεχνολογία. Μπορείτε, πάνε σωστά. Μπορείτε όμως να ελέγξετε τη χρήση σας. Και δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους άλλους και να κυνηγάμε δαίμονες. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το marketing για όλα τα κακά που συμβαίνουν στην ιατρική, στον α, στο β, στο γ χώρο. Δυστυχώς, κύριοι και κυρίες, θα πρέπει να κατηγορήσουμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή, εσείς είσαστε αυτοί που μπαίνετε μέσα στο σύστημα και το επιτρέπετε να χρησιμοποιείτε με τέτοιο τρόπο. Η δική σας η δύναμη, εάν θέλετε, για να το δούμε καθαρά μέσα στη διαδικασία του marketing, είναι ότι εσείς είσαστε αυτοί που έχετε την επαφή με τον ασθενή. Και ο ασθενής, όσο και αν ακούσει και αν κάνει και αν κυκλοφορήσει κτλ., στον γιατρό θα έρθει να δει, στον γιατρό που θα εμπιστευτεί στο τέλος. Το θέμα είναι με τι κριτήρια μπορείτε να φτιάξετε εσείς μία εικόνα και δεν θέλω να το δείτε αυτό αρνητικά, φτιάχνω κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Με τι κριτήρια μπορείτε να βοηθήσετε εσείς την εικόνα σας έτσι ώστε να βγείτε πάνω από τον ανταγωνισμό. Δυστυχώς, οι όροι που χρησιμοποιώ είναι όροι marketing. Δεν αρμόζουν, αν θέλετε, στην ιατρική. Δεν αρμόζουν στη σχέση γιατρού-ασθενή. Αλλά υπάρχει αυτή η σχέση, η οποία θα πρέπει να την διαχειριστείτε. Μαρκετίστικα. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε κάτι έτσι ώστε το καλό, ο καλός σου επιστήμονας, να βγει έξω και να φανεί περισσότερο από τον κακό μέσα σε εισαγωγικά επιστήμονα που χρησιμοποιεί το marketing, που έχει την ενίσχυση των φαρμακευτικών εταιριών ή των οποιοδήποτε εταιριών που λειτουργούν στον κλάδο και ενισχύουν τη δραστηριότητά του. Υπάρχουν διαδικασίες. Έτσι, οι διαδικασίες είναι οι ίδιες που ακολουθούν όλες οι εταιρείες. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό που θέλετε να κάνετε είναι τι. Ποιος είναι ο στόχος σας. Από εκεί ξεκινάει κανείς. Τι θέλω να κάνω. Και αυτό το πράγμα προσπαθεί να το χτίσει. Και δεν χρησιμοποιεί, δεν είναι κακό κάποιος να προσπαθήσει να βοηθήσει τον εαυτό του, τη δουλειά του, αρκεί να μην λέει ψέματα. Ανακρίβεις, αρκεί να μην κάνει κακό. Λοιπόν, δεν θα σας πω πράγματα καινούργια, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό μαζί. Αυτά που θα σας πω τα ξέρετε ήδη, ενδεχομένως είναι δύο, είναι πιο κωδικοποιημένα, έτσι όπως τα χρησιμοποιούμε στο marketing. Λοιπόν, χρειάζεται κάποιο σχέδιο. Και υπάρχουν δύο επίπεδα στα οποία μπορεί κάποιος να φτιάξει το σχέδιό του. Το ένα είναι το λεγόμενο στρατηγικό, όπου σχεδιάζω, αποφασίζω τι θέλω να κάνω και στη συνέχεια το εφαρμόζω. Ο σχεδιασμός έχει να κάνει με την επιλογή αγοράς στόχου για μας. Για σας, ποιοι είναι. Θα μου πείτε όλοι οι ασθενείς. Και εδώ όμως, δεν είναι έτσι. Υπάρχει διάκριση. Ποια είναι η πρόταση αξίας, δηλαδή, τι κάνετε εσείς, γιατί να έρθουν σε εσάς και να μην πάνε σε κάποιον συνάδελφό σας. Και οι δύο θα τους κάνετε καλά. Ένας λίγο καλύτερα, χειρότερα, πάνω κάτω. Αλλά και πάλι να πείτε ότι η πρόταση αξίας είναι ότι εγώ θα σε θεραπεύσω. Γενικά, θα κάνω καλά τον ασθενή που έχει όποια προβλήματα στην ειδικότητά σας και πάλι είναι πολύ γενικό. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δηλαδή, είναι μία γενίκευση. Απευθύνομαι σε όλους τους ασθενείς, τα κάνω όλα.
Είναι κάτι σαν τις οριζόντιες περικοπές που μας κάνουν τελευταία. Δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι κάνουμε εμείς, που είμαστε εμείς καλοί σε κάτι και να κινηθούμε με βάση αυτό. Σαφώς και υπάρχουν οι άλλοι που λίγο πολύ τα λένε, αλλά μπορεί να προβληθεί και η καλή πρακτική. Και στη συνέχεια, αυτό που λέμε εμείς είναι το εργαλείο των επιχειρήσεων, είναι το προϊόν, ποιο είναι το προϊόν σας, η υπηρεσία σας, πώς θα το προωθήσετε, θα το προβάλλετε και τι επίπεδο εξυπηρέτησης θα έχετε. Δέστε τον εαυτό σας. Θα σας φανεί άσχημο αυτό που θα σας πω, αλλά σαν μία επιχείρηση. Δεν λέω να κάνετε κάτι κακό, λέω όμως το καλό που θέλετε να κάνετε, να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να το κάνετε καλύτερα. Λειτουργείτε σε ένα σύστημα, το εξωτερικό περιβάλλον, όπου επηρεάζεστε από τις διάφορες αλλαγές. Νομοθεσία κτλ. Το ότι δεν προστατεύετε ο ιατρικός χώρος, ο ασθενής κτλ. Κτλ. Έχετε θεωρητικά σε αυτούς τους παράγοντες δεν μπορείτε να παρέμβετε, θεωρητικά. Εκεί που έχετε σημαντικό βαθμό αλληλεπίδρασης είναι με προμηθευτές, υλικά, εργαλεία που χρησιμοποιείτε, ενδιάμεσους του μάρκετινγκ, στις εταιρείες, ανταγωνιστές, οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που μπορούμε να τους βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, ομάδες κοινού, προστασίες του καταναλωτή, του περιβάλλοντος και τα λοιπά, οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία σας. Αυτό που έχετε στο χέρι σας, σαν εταιρείες πάλι, είναι τέσσερα χαρακτηριστικά. Τι κάνετε, πώς το επικοινωνείτε, πώς το κοστολογείτε και πού το κάνετε. Και ο στόχος είναι, χρησιμοποιώντας αυτό, να αντιμετωπίσετε όλους τους έξω, στοχεύοντας τον πελάτη, αλλά το marketing λέει, στοχεύεται στην μακροπρόθεσμη ικανοποίηση του πελάτη, δηλαδή στη δημιουργία σχέσης μαζί του και όχι σε ένα απλό encounter, δηλαδή θέλετε, ο ασθενής θα έρθει, θα θεραπευτεί και θα ξαναέρθει. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, να έχετε μία διαρκή σχέση με τους ασθενείς, όποτε υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό προσπαθείτε να το κάνετε μέσα από τη χρήση αυτών των στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία είναι το μείγμα του marketing. Τα λεγόμενα 4P του marketing, και επειδή τα παίρνουμε από τους Αμερικανούς και είναι οι γνωστές Αμερικανιές, από τα αρχικά των λέξεων product, place, promotion και price έχουμε τα 4P. Τι περιλαμβάνουν, έτσι, διάφορα πράγματα τα οποία δεν αφορούν τόσο πολύ εσάς, προϊόν, τιμή, επικοινωνία, η προώθηση, χρησιμοποιείται στο marketing, αλλά είναι μία λέξη που έχει αρνητική χρειά, επικοινωνία και ο τόπος. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά ουσιαστικά προσφέρουν κάτι στους πελάτες. Είναι η λύση στο πρόβλημα. Το κόστος της όλης διαδικασίας, η άνεση στην οποία θα του προσφέρετε την θεραπεία και η επικοινωνία που δεν έχει να κάνει. Επικοινωνία δεν είναι μόνο η διαφήμιση. Επικοινωνία έχει να κάνει και με το γεγονός πώς εσείς, όταν θα έρθει ο ασθενής μέσα στο ιατρείο σας, θα του μιλήσετε και θα μπορέσετε να τον καθησυχάσετε, να μείνει σε εσάς, να μην πάει σε 5-6 ακόμη και μπερδευτεί και δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει. Γιατί όλα είναι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη σχέση που μπορείτε να δημιουργήσετε με τον ασθενή. Και το γεγονός ότι μπαίνει στο ίντερνετ και μαθαίνει και ενημερώνεται και έχει κάποιες μπερδεμένες γνώσεις. Και το άλλο το γεγονός ότι έχετε τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες αρχίζουν και επικοινωνούν και διαφημίζουν πράγματα, προϊόντα, φάρμακα κτλ. Άρα, ο κάθε ένας παίζει το ρόλο του σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσετε εσείς να το διαχειριστείτε έτσι ώστε να εφαρμόσετε την ορθή πρακτική.